Πέντε λεπτά έκαστο για δευτερολογία. Ωραία, η τύχη είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, όπω καταλάβατε, δεν <laughs> είναι <laughs> με την κυβέρνηση. Αυτό είναι καλό σημάδι. Ε, θέλω να επικεντρωθώ σε τέσσερα θέματα, γιατί με τα μνημόνια Ελλάδα, αν και το πότε θα τελειώσει το μνημόνιο είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ε, η, τα οποία θεωρώ ότι είναι κομβικά σημεία σε μία συζήτηση για μια πιθανή μέρα η οποία θα ανοίγει δρόμους που θα επαναφέρουν την κεντρική ιδέα οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Η βασική τομή και διαφοροποίηση από αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και θα τολμούσα να πω και από αυτά που συνέβαιναν στην περίοδο πριν από την κρίση. Τα τέσσερα κομβικά σημεία, κατά τη γνώμη μου, είναι τα εξής. Το πρώτο κομβικό σημείο αφορά την δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να αποπληρώσει το δημόσιο χρέος το οποίο αυτή τη στιγμή έχει η χώρα και το οποίο σε απόλυτους αριθμούς είναι ακριβώς το ίδιο που είχε και το 2009, 300 δις. Σε σχετικούς όρους είναι 175% σε σχέση με το 120% που ήταν πριν από την κρίση. Αυτό το δημόσιο χρέος επιβάλλει ανάμεσα στα άλλα τη δημιουργία και τη σταθεροποίηση πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό τη τάξη του 4 με 5% για τα επόμενα 10 χρόνια. Εάν η ανάπτυξη επιστρέψει ή αν μπορεί να επιστρέψει με ένα τόσο ασφιχτικό δημοσιονομικό πλαίσιο ε, μετά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται αλλά θα πάμε πλέον στη δεκαετία του 30 ε, τα οποία δεν ενδιαφέρουν και πολύ κυρίως τη νεολαία που τόσο σωστά έθεσε η πρόεδρος των αποθήτων στην ομιλία της άρα το ένα κομβικό σημείο είναι αυτό, το χρέος πρέπει να γίνει βιώσιμο, η Ελλάδα πρέπει να απεμπλακεί από την υποχρέωση να παράγει τόσο σκληρά πλεονάσματα, σε μια περίοδο που έχει υποστεί ύφεση 25% και όπου η επιστροφή στην ανάπτυξη προϋποθέτει πόρους, συνεπώς προϋποθέτει και δημόσιους πόρους. Το ένα σημείο, λοιπόν, κομβικό σημείο, είναι αυτό. Και αυτό αφορά ε, την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους της χώρας προκειμένου να καταστεί βιώσιμο. Το δεύτερο κονδικό σημείο, Αφορά ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει μετατραπεί στον απόλυτο βραχνά τη ελληνική οικονομία: και αυτό είναι το γεγονό ότι το ιδιωτικό χρέο, εξίσου μεγάλο πρόβλημα με το δημόσιο χρέο, στην περίοδο των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, δεν έχει γίνει αντικείμενο διαχείριση και αναδιάρθρωση. Και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει το ιδιωτικό χρέος, το χρέος δηλαδή των οικοκυριών, τα στεγαστικά δάνεια, το χρέος των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το χρέος των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει και είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα που δεν έχει γίνει αντικείμενο αναδιάρθρωσης αυτό το ιδιωτικό χρέος και παραμένει σε εξωφρενικά υψηλά επίπεδα, είναι επειδή στην καρδιά του προβλήματος υπάρχει το τραπεζικό ζήτημα, το γεγονός δηλαδή ότι οι τράπεζες βρέθηκαν εν μέσω του μνημονίου σε μια προνομιακή μεν σε σχέση με τη ροή πόρων για την ανακεφαλαιοποίησή τους, εύθραυστη κατάσταση από ό,τι φαίνεται παρά τη ροή των χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση αδύναμες οι ίδιες ή δεν ήθελαν και οι ίδιες να προχωρήσουν στο να γίνει μια τέτοια ρύθμιση με τους όρους και τους τρόπους που ήταν επιβεβλημένο από τη σκοπιά της πραγματική οικονομίας. Άρα το δεύτερο κομβικό σημείο είναι η αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, η απελευθέρωση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από ένα δυσβάσταχτο πλαίσιο μέσα στο οποίο συγκροτείται ένα μόνιμο στοιχείο αστάθειας και αδυναμίας επανεκκίνησης της οικονομίας. Το τρίτο κομβικό σημείο αφορά την καρδιά, την φιλοσοφία του μνημονίου, η οποία είναι λανθασμένη, αναποτελεσματική και απόλυτα προβληματική. Το μνημόνιο, όπως ξέρετε, έκανε τη δημοσιονομική προσαρμογή. Το αφήνω προς τη εκτός εικόνας. Έκανε όμως και τρία άλλα πράγματα που θεωρούν ότι θα επαναφέρουν την ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη μετά το μνημόνιο. Αυτά ήταν η διάλυση ε, της εργασιακής νομοθεσίας και η μείωση των μισθών. Η ιδέα δηλαδή ότι η μείωση των μισθών και ένα απόλυτα φιλελεύθερο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, απαντάει στο ερώτημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η δεύτερη ιδέα του Μνημονίου ήταν ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο κράτος και αν κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις, τότε θα προσελκυστούν ιδιωτικές επενδύσεις. Και η τρίτη ιδέα του Μνημονίου ήταν ότι αν απελευθερώσουμε πέντε-έξι επαγγέλματα, η Ελλάδα θα μεταμορφωθεί σε κάτι διαφορετικό. Και οι τρεις ιδέες ήταν λάθος, παραπλανητικές, εκτός τόπου και χρόνου, μηδενικού αποτελέσματος και ως εκ τούτου η ύφεση στην οικονομία που προέκυψε από την τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή, επαναλαμβάνω, δεν μπαίνω στη συζήτηση για δημοσιονομική προσαρμογή, αποτέλεσαν αιτία της κατάρρευσης της οικονομίας. Για, γιατί περί κατάρρευσης πρόκειται αυτό που συμβαίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Γιατί και οι τρεις είναι λαθεμένες. Πρώτον, διότι... Το να μειώνει το εργασιακό κόστος στην Ελλάδα όταν φτάνει στα 400 ή στα 200 ή στα 300 δεν ήταν το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, η υψηλή μισθή. Ε, Δεύτερον, δεν αποτελεί προοπτική ανάπτυξη μιας οικονομίας η οποία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Το νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, ο ένας στους δύο είναι απόφυτος ΑΕΗ &E και ΤΕΗ. &E. Επαναλαμβάνω. Ή κάτω των 30 νέοι Έλληνες, ο ένας στους δύο είναι απόφυτος ΑΕΗ &E και έχει, υπάρχει περίπτωση με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, με αυτό το εργατικό δυναμικό και 200 ευρώ να πάει ο μισθός να προσελκύσουμε επενδύσεις οι οποίες θα αξιοποιήσουν το φτηνό εργατικό δυναμικό της χώρας. Όχι είναι η απάντηση, διότι κάθε αναπτυξιακή στρατηγική ξεκινά από το ανθρώπινο δυναμικό που έχεις. Άρα ήταν λαθεμένη η ιδέα. Δεν επηρέασε τους τομείς που είχαν ανταγωνιστικότητα έτσι καλλιώς, ναυτιλία, τουρισμός κλπ και δεν, προς δεν ανανέωσε τους τομείς που για διάφορους λόγους δεν έχουν ανταγωνιστικότητα και η οποία όμως δεν εκπορεύεται από το υψηλό εργασιακό κόστος. Οι ιδιωτικοποιήσεις απέτυχαν παταγωδός για δύο λόγους. Πρώτον, η ελληνική οικονομία ήταν ήδη πολύ ιδιωτικοποιημένη, ιδιωτικοποιήθηκε ρεκόρ ιδιωτικοποίησεων την περίοδο 96-2008, τράπεζες, υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια, όλοι οι αυτοκινητόδρομοι, όλες οι 200 επιχειρήσεις που είχαν μείνει ως προβληματικές από τη δεκαετία του 1980, ιδιωτικοποιήθηκαν όλες. Άρα ο στόχος των ιδιωτικοποιήσεων που έφερε το, το αρχικό στόχο στα 50 δις, επειδή η Ελλάδα είχε πολλές κρατικές επιχειρήσεις, μειώθηκε στα 22, τώρα κατέβηκε στα 14 και μετά από τέσσερα χρόνια ιδιωτικοποιήσεων έχουν προσκομίσει 3 δις στο δημόσια ταμεία. Σας υπενθυμίζω ότι οι επενδύσεις ετησίως στην Ελλάδα το 2008 ήταν 30 δις ετησίως. Άρα αυτές είναι ιδιωτικοποίησει, δεν υπάρχει, είναι λάθος σχέδιο, δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα και το αποτελέσματος κρίνοντας ήταν λαθεμένη επιλογή και το ίδιο ισχύει και για τα απελευθέρωση των επαγγελμάτων, ο κύριος απελευθέρωσε τα φορτηγά. Προσθέθηκαν νομίζω τρει άδειε φορτηγών τα τελευταία τρία χρόνια. Αν είναι σωστή η μνήμη μου, αν ε, θυμάμαι καλά το νούμερο. Άρα δεν προέκυψαν ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Ε, οι ρυθμιζόμενε τιμέ σε όλου του τομεί που θεωρήσαν ότι η απελευθέρωση των επαγγελμάτων θα έφερνε αποδείχθηκε παραπλανητική. Περνάω στο τέταρτο και τελευταίο θέμα λοιπόν, τι κάνουμε. Το μνημόνιο όχι μόνο προκάλεσε αυτή την οικονομική καταστροφή, γιατί ήταν λάθο πολιτική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με λάθο επιλογέ κλπ. Άρα ευθύνεται για τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμω εισήγαγε και μια φιλοσοφία η οποία δεν αποδίδει. Τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε ακριβώ στον αντίποδα αυτού των πραγμάτων που δεν κάνει το μνημόνιο και τα οποία όμω είναι τα όριμα θέματα για την ανάκαμψη τη οικονομία, επαναλαμβάνω, με ισχυρή κοινωνική δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτά τα θέματα. Το μνημόνιο δεν φύγει τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την ελληνική οικονομία και η κοινωνία και τα ξέρουμε όλοι. Δεν είναι καινούρια. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται φορολογικό σύστημα δίκαιο, απλό, αποτελεσματικό, σταθερό. Δεν την κάνει αυτή την τομή το μνημόνιο. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται μια δημόσια διοίκηση η οποία να λειτουργεί υποκανόνες σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα σε πολύ κρίσιμου τομεί, προμήθειε, κατασκευέ, κολυμπού οι οποίε πρέπει να είναι διαφανεί προ το δημόσιο συμφέρον και με διαδικασίε και κανόνε οι οποίε πρέπει να γίνουν, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας μεγάλης μεταρρύθμισης. Τρίτον, το Κοινωνικό κράτο στην Ελλάδα, υγεία, παιδεία, συντάξει. Προφανώ χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Όχι στην ιδέα όμω τη συρρήκνωση του δημόσιου και τη αντικατάσταση του από ιδιωτικό, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά νοσοκομεία κλπ. κλπ. Αλλά στην ιδέα τη υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα. Αυτών των ε, δομών του κοινωνικού κράτους, κάνοντας όμως όλες τις βαθιές τομές που θεραπεύουν τα προβλήματά τους. Και τα προβλήματά τους είναι γνωστά. Τέταρτο σημείο, η αναπτυξιακή στρατηγική. Προφανώς δεν έχει νόημα να πει κάποιο θα είναι ιδιωτικέ, δημόσιες, τραπεζικές ή άλλες επενδύσεις, όλες οι επενδύσεις θα είναι. Αυτό που χρειάζεται για να επανέλθει η επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι ένα ισχυρό πρότυπο δημόσιας πολιτικής στο σκέλο που αφορά το κράτο, στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων. Σα υπενθυμίζω ότι όλε οι δομέ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, οι θεσμικέ δομέ, είναι είτε απόλυτα ασαφεί, είτε απόλυτα εγκεγραμμένα σε ένα σύστημα ισχυρών πολιτικών διαμεσολαβήσεων. Ο αναπτυξιακό νόμο ο παλιό δεν έκανε καμιά διάκριση. μπορούσαν να κάνετε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ ή μια βιομηχανία, τα ίδια κίνητρα είχαν δεν έχει καμιά ιεράρχηση, κανένα στόχο. Οι αναπτυξιακοί θεσμοί στο σύνολό του έχουν καταρρεύσει ή έχουν εκλείψει. Μια εξαγωγική εταιρεία σήμερα στην Ελλάδα, αν τη συγκρίνεται με τι αρρωγή έχει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα τη Ευρώπη, τη Γερμανία, τη Σουηδία κτλ., θα εκπλαγείται με τα εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεση μια εξαγωγική εταιρεία. Στην Ελλάδα δεν θα βρείτε κάποια αρρωγή. Άρα γίνεται μια συζήτηση η οποία προσπαθεί να απομυθοποιήσει την ιδέα των μεταρρυθμίσεων, βάζοντας στο επίκεντρο την ιδέα ενός κακού κράτους, το οποίο πρέπει να το βάλουμε λίγο στην άκρη και να ε, τα μεταφέρουμε όσο το δυνατόν στο ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που η οικονομία... Ολοκληρώνω. Τη στιγμή που η οικονομία χρειάζεται τις βαθιές μεταρρυθμίσεις, αυτές που και στο ιστορικό παρελθόν της χώρας βρέθηκαν στο προπύργιο και στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών. Αυτές τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις θέλουμε, είναι στον αντίποδα του Μνημονίου. Αυτή είναι η λύση για τα ελληνικά προβλήματα. Ευχαριστώ.